Ας διαβάσουμε, αδέλφια, από τη σελίδα 1050. Τιμοθέου Α. Παύλου του Αποστόλου Τιμοθέου Α, πρώτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντάν με Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξε εις την διακονία νεμέ, τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, ηλεήθην όμως επειδή διότι αγνών έπραξα εν απιστίαν, αλλά υπέρε περίσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμον, δια να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύσω συν εις αυτόν η ζωήν αιώνιον, εις δε το βασιλέα των αιώνων των άφθαρτων, των αόρατων των μόνων σοφών Θεών, η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασε τον Κύριο σήμερα για αυτά που σου λέει, για αυτά που σου γράφει. Δόξασε σήμερα τον Κύριο για αυτά που επιτρέπει και για αυτά που σου ετοίμασε. Δόξασε τον σήμερα. Πες, Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω για τα ναι και για τα όχι. Δόξασέ τον γιατί η ζωή σου είναι στα χέρια του. Δόξασέ τον. Δόξασέ τον γιατί είσαι ασφαλής από τη στιγμή που είσαι κοντά του. Δόξασέ τον διότι εκείνος έχει ετοιμάσει ένα τέλειο σχέδιο και μέσα σε αυτό είσαι απολύτως ασφαλής. Ευχαριστώ, λέει ο Παύλος. Ποιον ευχαριστείς, τον Κύριο? Τι τον ευχαριστείς? Εσένα δεν σου πάει τίποτα καλά. Έως τις παρούσεις και διψώμεν, εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ. Εσύ δεν λες έως τις παρούσεις και διψώμεν και πεινώμεν και γυμνητεύομεν, θέατρο πάντων γίναμε εις ανθρώπους και εις αγγέλους. Σε φυλακίσεις πολλάκις, σε πληγές καθ' υπερβολήν, υπό των Ιουδαίων έλαβες πληγάς πεντάκις τεσσεράκοντα παρά μία. Τι ευχαριστείς? Είσαι καλά, Παύλο? Τι ευχαριστείς? Οικογένεια δεν έχεις. Δημιουργείς εκκλησίες, μετά σε αμφισβητούν. Σε κλείνουν φυλακή, δεν σε επισκέπτεται κανένας. Ζητάς από τον Κύριο να θεραπεύσεις, μια φορά ζήτησες και εσύ κάτι και σου λέει δεν σε θεραπεύω αρκεί είσαι η χάρις. Τι ευχαριστείς? Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ευχαριστείς. Αλλά ο Παύλος είναι και αυτός ένας άνθρωπος που ξέρει να συνεννοείται με τον Θεό. Έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει τελικά τι εργάζεται ο Θεός μέσα από αυτά που οι άλλοι θεωρούν κατάρα. Ήτα. Πολλά πράγματα τα θεωρείς ήτα και κατάρα. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι νίκη και η απαρχή της επερχομένης ευλογίας. Γι' αυτό και ο Παύλος ευχαριστεί, διότι γνωρίζει πώς κατεβαίνει η χάρις του Θεού στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ευχαριστώ τον Θεό και για τους διωγμούς και για τις θλίψεις και δια τις στερήσεις και δια τις ανάγκες και για τα ναι και για τα όχι. Γιατί? Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είναι εκείνος δυνατός. Κατάλαβα πως όσο περισσότερο τον ευχαριστώ για εκείνα που με θλίβουν και με πονούν, η δύναμη του Κυρίου που έχω τόσο ανάγκη κατοικεί μέσα μου. Θέλεις να κατοικήσει η δύναμη του Κυρίου μέσα στην αδυναμία σου? Ευχαρίστησέ τον για εκείνα που δεν σ' αρέσουν. Ευχαρίστησέ τον για τα όχι, για τις κλειστές πόρτες. Ευχαρίστησέ τον για εκείνα που ακόμη δεν έλυσε, για εκείνα που ακόμη δεν απήντησε. Ευχαριστώ λοιπόν. Ποιον ευχαριστείς, Παύλο, είπαμε? Τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Γιατί εκείνος με ενδυνάμωσε. Αυτός είναι που μου δίνει ανθεκτικότητα. Αυτός είναι που με κάνει να αντέχω. Θα είχα καταρρεύσει ψυχοσωματικώς.
περνάω όλα αυτά τα οποία οι άλλοι τα θεωρούν κατάρα και όχι μόνο να αντέχω, αντέχω και εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Εκείνος το κάνει. Δεν άλλαξε το περιβάλλον, δεν έλυσε τα προβλήματα, με επισκέφθηκε μέσα σε αυτά και μου δίνει χαρά και συνειδητοποιώ πως όλα αυτά τα οποία επιτρέπει είναι τα ισοζύγια που βάζει στη ζωή μου για να μην απολεστώ. Ο Κύριος, λέει η Γραφή, είναι ο σταθμίζων της καρδιές. Ξέρεις τι είναι αυτά τα οποία επιτρέπει στη ζωή σου που σε κάνουν να υποφέρεις, να ταλαιπωρείσαι? Είναι τα ζύγια για να παραμείνεις ή για να γίνεις ισορροπημένος. Και μην πεις ότι αυτό δεν το αντέχω, ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός, στο έχει δώσει γιατί το αντέχεις. Γιατί εκείνος κάνει χάρη και το αντέχεις. Και ό,τι θα γίνει από εδώ και πέρα και αυτό θα το αντέξεις, γιατί εκείνος θα σου δίνει χάρη να το αντέχεις. Πώς ενδυναμώνει ο Θεός τον άνθρωπο? Τον ευχαριστώ γιατί με ενδυνάμωσε. Ο Θεός τουλάχιστον με τρεις τρόπους ενδυναμώνει τον άνθρωπο. Πρώτον, τον ενδυναμώνει μιλώντας του, με λόγο. Δεύτερον, τον ενδυναμώνει με επεμβάσεις. Και τρίτον, τον ενδυναμώνει με επισκέψεις Θεού, Πνεύματος Αγίου ή Αγγέλων. Έτσι ενδυναμώνει. Ενδυναμώνει με λόγο. Ο Δαβίδ, πολλές φορές αδίέξοδο. Καθώς μη ελάλησας, με ενίσχυσας. Ο Ιεζεκιήλ, εχμάλωτος, ταλαιπωρημένος στον ποταμό Χεβάρ. Και ενώ ελάλησε εις εμέ ο Κύριος, εισήλθε εντός μου το πνεύμα του και με στήριξε στα πόδια μου. Ο Δανίλ, σύ Κύριε, καθώς μη ελάλησας, ενισχύθην. Με ελάλησας και ενισχύθην. Άρα λοιπόν, ο Κύριος ενδυναμώνει τον άνθρωπο όταν την ώρα του αδιεξόδου του μιλάει. Βρίσκεται ο Παύλος κυνηγημένος και όλοι θέλουν να τον λιτσάρουν. Και έρχεται ο Κύριος το βράδυ και του μιλάει και τι του λέει? Θάρη Παύλε, μη φοβού, έχω πολλά προβατάκια σε αυτή την πόλη. Μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξει κανείς. Μιλάει λοιπόν με λόγο Διαγίου Πνεύματος. Μιλάει όμως και με θαυμαστές ενέργειες. Βρίσκεται στη φυλακή μαζί με τον Σίλα ο Παύλος. Και ενώ προσεύχονται μέσα στη φυλακή ύμνουν των Θεών. Και τι κάνει ο Θεός σε αυτούς που δεν γκρινιάζουν, αλλά την ώρα της φυλακής και της οδύνης, γιατί έχουν μαστιγωθεί, αρχίζουν και προσεύχονται και ύμνουν. Έκανε σεισμό. Εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και ελήθησαν πάντων τα δεσμά. Είσαι δεσμιός, είσαι σε φυλακή. Ξεκίνα στη φυλακή που είσαι και με τα δεσμά που έχεις να προσεύχεσαι και να υμνείς τον Θεό, είτε με το Πνεύμα το Άγιο είτε με το νου. Θέλω ψάλι με το Πνεύμα, θέλω ψάλι και με το νου. Αυτό θα κάνεις την ώρα της θλίψεως. Θα ψάλεις με ξένες γλώσσες, θα προσεύχεσαι με ξένες γλώσσες. Θα προσεύχεσαι με το νου, θα ψάλεις με το νου και θα τον ευχαριστείς και για τη φυλακή και για τα δεσμά. Και στέλνει αυτή τη φοβερή ενέργεια και ελευθερώνει πάντων τα δεσμά. Στον Ευροκλείδωνα έκανε επίσκεψη Αγία, έστειλε έναν άγγελο. Και το βράδυ εκείνο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρέθη αφημών. Στέλνει έναν άγγελο και τι του λέει? Παύλο, θα σου χαρίσω πάντα στους πλέοντας μετά σου, διότι πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Ηρέμησε, ησύχασε, όλα θα πάνε καλά. Αυτό σου λέει και εσένα σήμερα. Έτσι λοιπόν ενδυναμώνει ο Θεός. Με ενδυνάμωσε λοιπόν και με ενέκρινε πιστών και με έταξε εις την διακονία. Ενέκρινε πιστών, με ενέκρινε άξιον εμπιστοσύνης. Μα εγώ καταδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Μα εγώ έκανα πολλές χριστιανικές οικογένειες να κλάψουν.
εμένα εθεώρησε πιστόν άξιον εμπιστοσύνης. Επίσης, ενέταξε στην διακονία εμέ. Ξέρεις τι σημαίνει έταξε στην διακονία εμέ? Με επέβαλε προσωπικά. Θέλανε, δεν θέλανε. Μου εμπιστεύθηκε την υπερτάτη αποστολή του Αποστόλου. Σε εμένα, ξέρετε ποιος ήμουν εγώ? Όταν τα έκανε όλα αυτά, ξέρετε εγώ ποιος ήμουνα? Τι ήμουνα, ξέρετε? Πάρε δύναμη σήμερα από το Λόγο του Θεού και παρηγοριά. Γιατί στη μετάνοια ο Κύριος κάνει μεγάλες μεταμορφώσεις, μεγάλες ανατροπές, αλλάζει τα πάντα. Ενέταξε στην διακονία εμέ τον πρώτερο όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστή. Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Ότι το άθλιο παρελθόν σου δεν είναι ικανό να εμποδίσει τον Θεό να σε χρησιμοποιήσει και να σε κάνει άμεσο συνεργάτη Του. Ιδού εγώ είμαι διατεθειμένος να κάνω στη ζωή σου νέον πράγμα. Μα αυτό που έγινε χθες, ξέχνα το. Εγώ το ξέχασα. Ιδού εγώ θέλω κάμι στη ζωή σου νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Θέλεις να είδεις αυτό? Θα μου δώσεις την ευκαιρία ή συνέχεια θα κοιτάζεις τα πίσω? Τα μένω πίσω λησμονών. Εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Προχώρα ίσια, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Μα η βαριά πτώση, η βαριά πτώση θα είναι μια πληγή στο σώμα σου για να θυμάσαι πόσο πραγματικά άθλιος, βρωμερός και ελεηνός είσαι, για να μην καυχηθείς αν αύριο μεθαύριο μιλάς και σώζονται, προσεύχεσαι και εισακούγεσαι. Βλέπεις ότι ο Θεός, αντί να μας στείλει στην κόλαση εξαιτίας των αθλειοτήτων που διαπράξαμε, χρησιμοποιεί τις βρωμιές αυτές για να είμαστε ταπεινοί. Και αυτό σε καλό το βγάζει. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Μπορείς να τον ευχαριστήσεις με όλη σου την καρδιά. Ξέρεις τι είναι ακόμη και την αμαρτία? Να την χρησιμοποιείς σε αγαθό, σε εκείνους που μετανοούν και όχι επιμένουν. Ελεήθηκα όμως, διότι αγνώων έπραξα εν απιστία. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι άπιστος, βρίσκεται σε άγνοια. Όταν ο άνθρωπος είναι πιστός, γνωρίζει. Άρα λοιπόν, πώς θα φύγει η απιστία για να έλθει πίστης και να φύγει η άγνοια να έρθει η γνώσης? Πώς ο άνθρωπος πιστεύει? Δια της ακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Και επίσης, ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Αδέλφια, το Πνεύμα το Άγιο είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν θα περπατάς στον δρόμο θα μιλάς γλώσσες. Όταν θα χαίρεσαι θα μιλάς γλώσσες. Όταν θα πονάς πάλι θα μιλάς γλώσσες. Μα αυτό είναι το άπαν. Αυτό είναι η αφετηρία να πληρωθείς Πνεύματος Αγίου και να σου μιλήσει ο Θεός. Είναι το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ των νεκρών. Μας έδωσε τη δυνατότητα δια ξένων γλωσσών να προσεύχεται ο παράκλητος από το ίδιο μας το στόμα, ενώ εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Μικρό πράγμα είναι τούτο. Λέει στο 14 εδάφιο, αλλά υπέρ επερίσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών. Γιατί υπέρ επερίσευσε η χάρις του Κυρίου ημών? Και πότε η χάρις υπέρ περισσεύει? Υπέρ επερίσευσε διότι ταπεινώθηκα έως εδάφους. Από μόνος σου, Παύλο. Μακάρι να ταπεινωνόμουν από μόνος μου. Ο Θεός με αγάπησε τόσο πολύ, ακόμη και τότε που ήμουν ένα έκτρωμα, που επέτρεψε δυσάρεστα και επώδυνα συμβάντα για να ταπεινωθώ. Δεν ταπεινώθηκα από μόνος μου. Η αγάπη του Κυρίου επέτρεψε γεγονότα και ταπεινώθηκα. Και καθώς ήμουν επί το έργον, καταδιώκον την Εκκλησίαν του Χριστού, εφάνει σε με ήλιος, υπερβαίνον φως, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Και τότε έχασε το φως του.
και γκρεμίστηκε κατά γης. Συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα στη ζωή μας, τα οποία είναι εξαιρετικά επώδυνα και μας ισοπεδώνουν. Είναι η υπερτάτη έκφραση της αγάπης του Θεού. «Σε αγαπώ πολύ για να σε χάσω». Το επέτρεψα στη ζωή σου αυτό που βιώνεις και σε πονάει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να υπερπερισσεύσει πάνω σου η δική μου χάρη. Το δέχεσαι αυτό? Θα το δεχθείς ή θα σκληρινθείς? Ο Παύλος το δέχτηκε. Και δέχτηκε μετά και τον Ανανία, τον μαθητή, να βάλει τα χέρια του επάνω του για να αναβλέψει. Αυτούς που καταδίωκε, τώρα δέχεται να τον αγγίξουν. Του άλλαξε την καρδιά. Τα επώδυνα συμβάντα που σου συμβαίνουν, σε αυτό αποσκοπούν. Να σου αλλάξει την καρδιά. Ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει χαρακτήρα. Το παν είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Ο Παύλος, διαγίου πνεύματος, εξαιτίας των επώδυνων συμβάντων, άλλαξε χαρακτήρα. Και τότε υπερεπερίσευσε η χάρη του Κυρίου επάνω του. Πώς υπερεπερίσευσε? Με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πίστεψα και αγάπησα εκείνον που μου γκρέμισε τα όνειρα. Εκείνον που μου γκρέμισε από το άλογο και βρέθηκα 3 μέρες τυφλός. Αυτόν πίστεψα, αυτόν αγάπησα. Αυτό τι σημαίνει? Ορθή κατανόηση. Τι Θεός είσαι εσύ που διδάσκεις εκείνους που σε θέλουν με ένα τέτοιο τρόπο? Αλλά ο Παύλος κατάλαβε, γιατί είναι σημαντικό, αδέλφια, να έχουμε καρδία νοήμωνα. Τι κατάλαβε? Με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Κατάλαβε ότι ένας Θεός φοβερής ισχύος δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο. Ξέρεις τι είναι ένας φοβερός Θεός, μιας τόσο υπερβάλλουσας, εν δυνάμει ισχύος, να μην μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο? Και γιατί ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο? Διότι ο Θεός είναι πολύ ταπεινός, ενώ εγώ δεν είμαι. Και τι κάνει ο αγαθός Θεός? Διέλυσε την υπεροχή μου. Πώς? Μέσα από αυτά που προσεύχομαι να μην μου συμβούν και μου συμβαίνουν. Μου διαλύει την υπεροχή, με εξασθενίζει την ανθρώπινη ισχύ και τότε πλέον αρχίζω και ακούω τη φωνή του. Πάντοτε μου μίλαγε, αλλά εγώ δεν άκουγα. Γιατί? Διότι είχα ανάστημα, είχα γνώση. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω. Και επειδή ξέρω ποιο είναι το γιατρικό σου και επειδή σε αγαπώ πολύ για να σε αφήσω να χαθείς, σε περνάω μέσα από αυτή την διαδικασία, ώστε να είσαι παντοτινά δικός μου και δική μου και να μην κινδυνεύσεις ποτέ. Με τα πίστεως και αγάπης εν Χριστώ Ιησούς. Πιστός ο λόγος. Ξέρεις τι σημαίνει πιστός ο λόγος? Ό,τι σου πει θα το κάνει. Δεν θα στα γυρίσει. Δεν θα στα μπαλώσει. Δεν θα τα πάρει πίσω. Αυτό που είπε θα το κάνει. Φτάνει να μείνεις. Και επίσης, πάσης αποδοχής άξιος ο λόγος. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να στηρίξεις την ζωή σου όχι στις ανθρώπινες παραδόσεις, ούτε στις ανθρώπινες φιλοσοφίες, αλλά στο Λόγο του Θεού. Οικοδόμησε την ψυχή σου, τη ζωή σου και την οικογένειά σου επάνω στο Λόγο του Θεού. Ξέρεις πώς θα σε ομοιώσει ο Θεός? Εκείνοι οι οποίοι ακούνε τα λόγια μου και φυλάτουν αυτά, τους ομοιώνω με ανθρώπους φρόνιμους που οικοδόμησαν την ζωή του επάνω στην πέτρα. Και καύμα ήρθε, και χαλάζι ήρθε, και ανομοθύελα ήρθε, και ανεμοστρόβιλος ήρθε, και κατρίνα ήρθε, και τσουνάμι ήρθε, αλλά το σπίτι αυτό έμεινε όρθιο. Πιστός ο λόγος, πάσης αποδοχής άξιος, ο λόγος είναι η γιατριά σου. Στήριξε τη ζωή σου πάνω στο Λόγο του Θεού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο. Γιατί?
Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί? Ο Θεός, ο άναρχος, ο αόρατος, ο ασώματος, αποκτά σώμα και γίνεται ορατός. Γιατί? Ο Θεός που είναι πνεύμα, αποκτά σάρκα και οστά. Γιατί? Δια να σώσει τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται κάτι που δεν είναι, για να σώσει εσένα και να σε κάνει αυτό που δεν είσαι. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, κατά χάριν. Γιατί είναι γεγραμμένον, Θεοί είστε. Γιατί με έπλασε ο Θεός, για να είμαι κοινωνός θείας φύσεως, να θεοποιηθώ. Κατά χάριν, εκείνος Θεός κατά φύσιν. Εμείς Θεοί κατά χάριν, έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Ένα πράγμα όμως το γνωρίζουμε, ότι θα είμαστε όμοι με Αυτόν. Κατά χάρη θεοποίησης, κατά χάρη αυθαρτοποίησης. Ποιος είναι άφθαρτος? Μόνον ο Θεός. Αλλά και εσύ αύριο μεθαύριο στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλληλούια. Είμαστε σκανδαλωδώς ευνοημένοι. Τους πόρνους, τους γυναικάδες, τους ψεύτες, τους κλέφτες, τους κατάλαλους. Επειδή μετανόησαν, θα τους αυθαρτοποιήσει. Και τώρα πια δεν θα είναι μόνον άφθαρτος ο Θεός. Θα σε και εσύ, θα σε και εσύ και εσύ και εσύ και όλοι μας άφθαρτοι. Πες δόξα στο Θεό. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Αξίζαμε κολάσεως και μας αξιώνεις αυθαρτοποιήσεως. Είμαστε σκανδαλωδώς ευνοημένοι. Ποιο πρόσωπο πες μου. Ποια παρέα. Ποιο κολλητιλίκι. Ποια αρρώστια. Ποια ανεργία. Ποια στενοχώρια. Ποια υπονόμευση. Ποια απόλαυση. Είναι δυνατόν τελικά να υπερισχύζουν στη ζυγαριά της καρδιάς σου? Ο Χριστός, ο ανήρ σου, ο οποίος είναι και ο ποιητής σου. Δόξα στο Θεό. Ήρθε λοιπόν στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς. Και έρχεται τώρα η χαριστική βολή. Τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Και τώρα που μιλάμε, τι λες Παύλο, γιατί δεν λες ήμουν εγώ? Τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Μα εσύ κάνεις θαύματα. Εσύ είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Αδέλφια, ακριβώς επειδή είναι στην παρουσία του Θεού νιώθει αμαρτωλός. Διότι όποιος πραγματικά είναι στην παρουσία του Θεού νιώθει αμαρτωλός. Όποιος δεν είναι στην παρουσία του Θεού νιώθει καλά. Ο Ισαΐας βρίσκεται στην παρουσία του Θεού και βλέπει τα ίδια τα σεραφείμ να ντρέπονται να κοιτάξουν το Θεό και κλείνουν τα μάτια τους. Και εμείς καθόμαστε στην προσευχή και λέμε «Απαιτώ εδώ δια της πίστεως, believe it and take it», λέει. Τι είναι αυτά? Τα σεραφείμ δεν τολμούν να κοιτάξουν το Δημιουργό τους. Και ο Ισαΐας μέσα στην παρουσία του Θεού δεν λέει «Ιδού εγώ έχω την παρουσία του Θεού, υποταχθείτε στη διακονία μου». Αλλά τι λέει? «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Μα στην παρουσία του Θεού, ναι, τότε καταλαβαίνω πόσο βρώμικος είμαι. Όταν είμαι με σένα δεν νιώθω βρώμικος, νιώθω καλύτερος. Όταν είσαι εσύ μαζί μου, επίσης μπορεί να νιώθεις καλύτερος, πάντως όχι βρώμικος. Όταν όμως όλοι μπούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου, όταν γίνει πεντηκοστή στη ζωή μας, τι νιώθουμε? Νιώθουμε ακάθαρτη, βρωμερή, αλλά με χαρμόσυνο τρόπο. Ο Θεός ασχολείται με μένα το βρώμικο. Με χρησιμοποιεί, με κάνει να ευαγγελίζω, να προφητεύω και ξέρω το σώμα μου είναι βρωμηρό. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτός είναι ο Θεός. Και ο Παύλος συνειδητοποίησε, ακριβώς επειδή είναι μέσα στις διανομές του Πνεύματος του Αγίου, ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Ο Παύλος, αδέλφια, είναι ένας άνθρωπος που προοδεύει σε χαμήλωμα, σε ταπείνωση. Την επιστολή αυτή τη γράφει γύρω στο 66-67, κάπου εκεί.
65 με 67. Το 67 θεωρείται ότι πέθανε. Κάπου στο 65 με 66 γράφει την επιστολή αυτή. Το 53 π.Χ. περίπου, στην προσκορινθίους επιστολή γράφει: «Εγώ δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αποστόλων, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Είναι ένα πρώτο βήμα ταπείνωσης. Να θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο των Αποστόλων. 10 χρόνια μετά γράφει την προς Εφεσίους επιστολή. Και εκεί έχει προκόψει κι άλλο σε ταπείνωση, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο πλέον ελάχιστος μεταξύ πάντων των Αγίων. Και 2-3 χρόνια μετέπειτα προκόβει ακόμη περισσότερο. Και δεν θεωρεί τον εαυτόν του ελάχιστο των Αποστόλων ή πάντων των Αγίων, αλλά θεωρεί τον εαυτόν του πρώτον των αμαρτωλών. Και των Φαρισαίων και των Ρωμαίων και όλων αυτών που αρνούνται τον Θεό. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Υρπάχθη ως τρίτου ουρανού. Δεν έμεινε ποτέ χωρίς λόγο. Έστω και αν περνούσε ένα μεγάλο διάστημα που ο Θεός δεν ενεργούσε, κάποια στιγμή ενεργούσε και του μίλαγε. Αυτός είναι ο Θεός. Τέτοια κάνει σε εκείνους που αν και θαυματουργούν, αισθάνονται τον εαυτόν τους ένα τίποτα. Είμαι άθλιος. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Μπορείς να το πεις και αυτό σήμερα εσύ? Εάν το πεις με την καρδιά σου, τότε θα δεις τον Θεό να επισκέπτεται τη ζωή σου. Αυτό είναι όλο. Αλλά δια τούτο ελεήθην. Γιατί ελεήθην? Δια να δείξει ο Ιησούς Χριστόν εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμία. Έπρεπε εγώ πρώτα να γευθώ στο πετσί μου πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Έπρεπε εγώ πρώτος να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά τα χρόνια με ανεχότανε και με περίμενε. Σε ανέχεται ο Θεός. Σε περιμένει ο Θεός. Και γιατί έπρεπε, Παύλο, να το καταλάβεις πρώτος εσύ? Αφού εμένα με ανέχεται ο Θεός, θα ανεχθώ κι εγώ εσένα. Και αφού ο Θεός περιμένει εμένα, τότε κι εγώ πρέπει να περιμένω εσένα. Και αν ο Θεός περίμενε εμένα πότε θα έλθω εις αυτόν, άρα και εγώ σήμερα πρέπει να περιμένω τον Θεό όποτε αποφασίσει εκείνος να μιλήσει ή να ενεργήσει. Έπρεπε λοιπόν πρώτον σε εγώ να συνειδητοποιήσω τη μακροθυμία του Θεού και να αποτελέσω τελικά και παράδειγμα στους μέλλοντες να πιστεύσουν αυτόν η ζωή αιώνιον. Ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Δεν το κατάλαβες το μήνυμα? Αφού δέχθηκε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Δαβίδ, δέχεται και σένα. Δέχθηκε έναν μιχό, έναν γυναικά και τον έκανε στόμα του γιατί μετανόησε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με σένα. Δέχθηκε τον Παύλο, ο οποίος ήταν ένας κακοποιός, γεμάτος κακίες και εμπάθειες. Μετενόησε και τον δέχθηκε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με σένα. Δέχθηκε τον Πέτρο, ο οποίος είδε τον Λάζαρο να αναστένεται μια βδομάδα πριν, 10 μέρες, και τόσα άλλα πράγματα και θαύματα. Αλλά τον αρνήθηκε. Επειδή όμως έκλαψε πικρός, δεν του μετακίνησε την λιχνία, ούτε και τη δική σου θα μετακινήσει. Θα δεχτεί και σένα. Γιατί βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις πτώσεις των Αγίων? Για να δούμε την μακροθυμία του Θεού στον αμαρτωλό που μετανοεί. Μετανόησε και επέστρεψε και εσύ λοιπόν. Όπως εκείνους τους δέχτηκε, έτσι δέχεται και σένα. Όπως και εκείνοι έκλαψαν για αυτό που είσαι, έτσι κλάψε και εσύ και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Διότι όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Και λέει στο 17... Και εδώ τώρα, αδέλφια, έρχεται ακόμη πιο έντονα η παρηγοριά του Θεού, γιατί θέλει να μας πάρει την ταραχή σήμερα ο Κύριος. Συμβαίνουν γεγονότα στη ζωή σου, αδιέξοδα, μη φοβάσαι. Για κοίταξε τι λέει. «Εις δε τον βασιλέα των αιώνων». Γιατί κάνεις έτσι? Γιατί ταράζεσαι? Γιατί πανικοβάλλεσαι? Κατέβηκε ο Θεός από το θρόνο του.
έγινε κανένα παρξικόπημα που να τον ανέτρεψε και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Είναι ο βασιλέας των αιώνων, δηλαδή εξακολουθεί να είναι στο θρόνο του. Τι φοβάσαι, ο πατέρας σου είναι στο θρόνο του. Ο πρωτότοκος αδελφός σου είναι στα δεξιά του και μεσητεύει για σένα. Τι έπαθες, γιατί πανικοβάλλεσαι. Μα ο προϊστάμενος, μα ο πεθερός μου, μα η μητέρα μου, μα ο αδελφός μου, μα ο γιατρός μου, μα ο εργοδότης μου. Η βασιλεία εξακολουθεί να είναι στα χέρια του Χριστού, μπορείς να ησυχάσεις. Της βασιλείας αυτού ούκ έστε τέλος, μπορείς να ερεμήσεις. Ξέρει εκείνος, σε περνάει τώρα από αυτή την κατάσταση, υπό έλεγχο είναι. Αδελφέ, εγώ έχω χάσει τον έλεγχο. Και τι σε νοιάζει που έχεις χάσει τον έλεγχο. Ο Κύριος τον έχει χάσει τον έλεγχο. Αδέλφια, ο Θεός δεν έχει χάσει τον έλεγχο. Ό,τι επώδυνο, δυσάρεστο και στραβό συμβαίνει, είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο αυτού. Μην ελπίζοντας σε αυτόν, αφέθητη σε εκείνο που επιτρέπει με προσευχή και εκείνος θα τα βγάλει όλα σε αγαθό. Μπορείς να πεις αμήν. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον. Γιατί ταλαιπωρείσαι, γιατί ανησυχείς, γιατί τρέμεις. Εφθάρει η δύναμη του Θεού και ρωτάει ο προφήτης. Εσμικρύνθη μήπως η χείρ του Κυρίου ώστε να μην δύναται να σώσει, να επέμβει. Ή τάχα ευάρινε το οτίον αυτού ώστε να μην δύναται να ακούσει. Τι σε έπιασε. Είναι άφθαρτος. Δεν κινδυνεύει με φθορά όπως ένας ηλικιωμένος που περνάνε τα χρόνια και ατονίζουν οι δυνάμεις του. Είναι άφθαρτος, δεν υπάρχει αλλίωση στη σκιά μεταβολής. Μη φοβάσαι. Αόρατος. Και γιατί λέει αόρατος. Διότι επεμβαίνει σε χρόνο ντε και δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται και πώς έγινε. Όταν λέει Θεός αόρατος, εννοεί Θεός που από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει το κλίμα. Και στη συνέχεια, τον μόνον σοφό Θεό. Όλα αυτά που περνάς, ξέρεις που οφείλονται στην πολυπίκυλο σοφία του Θεού που δημιουργεί εκείνες τις περιστάσεις και τα γεγονότα για να οδηγηθείς πρώτον στην παρουσία Του και δεύτερον στη σωτηρία Σου. Είναι ο μόνος σοφός Θεός. Εσύ όταν προσεύχεσαι, γιατί τον συμβουλεύεις και του λες τι να κάνει. Ξέρεις καλύτερα από εκείνον. Ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλος του Θεού. Η φρόνησης αυτού δεν εξιχνιάζεται. Προσπαθείς να εξιχνιάσεις αυτό που πρόκειται να κάνει. Θα οδηγηθείς σε αδίέξοδο. Μην προσπαθείς να εξιχνιάσεις. Παραδώσου και αφέσου σε αυτό που επιτρέπει εφόσον εσύ είσαι σε μετάνοια, σε προσευχή και σε νηστεία. Και γιατί είναι σοφός ο Θεός. Διότι ο Θεός είναι πολύ σοφός και σε αγαπάει πολύ για να σε αφήσει να πετύχεις χωρίς εκείνον. Ο Θεός σε αγαπάει πάρα πολύ ώστε να σε αφήσει να πετύχεις. Μα εγώ δεν πετυχαίνω εδώ, δεν ευωδώνομαι εκεί. Ο Θεός σε αγαπάει πάρα πολύ για να σε αφήσει να πετύχεις χωρίς Αυτόν. Θέλεις να πετύχεις, θες να πας καλά με Αυτόν, γιατί η επιτυχία σου θα σε οδηγήσει σε μεγαλύτερη ταπείνωση. Όπως ο Πέτρος γέμισε με ψάρια και αντί να πει είδατε τι ψάρας είμαι εγώ. Βγαίνει και λέει έξελθα πε μου. Άνθρωπος αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Η ευλογία τον οδήγησε σε περισσότερη μετάνοια. Σε αυτόν λοιπόν η τιμή. Τι σημαίνει η τιμή? Ό,τι έχεις δώσ' του το. Ό,τι είναι δικό σου παραχώρησέ του το. Τίμησέ τον, τίμα τον Κύριον από τον απαρχόν των υπαρχόντων σου και των πρωτογεννημάτων σου και οι σιτοθήκες σου θα εμπλιστούν αυτονίας. Οι λινοί σου θα υπερεκχυλίζουν νέου ίνου και εις αυτόν η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτόν να δοξάζεις ακόμη κι αν προς ώρας φαίνεται ότι δεν απαντά.
Γιατί είναι γεγραμμένον ότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Θυσίασες αυτόν σήμερα, τώρα, θυσίασες αυτόν. Τώρα που δεν πας καλά, τώρα που νιώθεις ότι χάνεσαι, τώρα που νιώθεις ότι ξόφλησες, άρχισε να τον δοξάζεις. Θυσίασε δηλαδή σε αυτόν θυσίαν ενέσεως, δοξολογία, ευχαριστία. Θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Αμήν. Ζει Κύριος. Αλληλούια.